Είναι δύσκολες στιγμές για την περιοχή μας. Μιλάμε για μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας για την περιοχή, αλλά η Ελλάδα, εκτός του ότι ήταν στο επίκεντρο δύο κρίσεων, της προσφυγικής και της τρέχουσας, παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Και αυτό καταδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόσο ανεύθυνα ήταν διάφορα σχέδια το προηγούμενο έτος που μιλούσαν για Brexit και πόσο υπεύθυνη ήταν η δική μας στάση, η δική μας απόφαση για να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Αυτή η υπευθυνότητα ήταν προφανής για το λαό μας, για τη χώρα μας, για την Ευρώπη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνησή μου έλαβε δύσκολες αποφάσεις την προηγούμενη χρονιά για να εφαρμόσουμε με αποφασιστικότητα δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και έτσι καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας. Επιπλέον, εγγυηθήκαμε τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Επιπρόσθετα, μεταρρυθμίσαμε την δημόσια διοίκηση και πολεμούμε την φοροδιαφυγή και την διαφθορά. Επί του παρόντος, αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ είναι η αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη από την πλευρά των δικών μας εταίρων. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα προς όλους. Προς τους επενδυτές, τις αγορές και φυσικά αυτό πρέπει να γίνει με τη συνοδεία συγκεκριμένων μέτρων για να υπάρχει συγκεκριμένη ελάφρυνση χρέους, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να ενθαρρύνουμε το ρόλο που έχει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας σε μια έφραυστη γενικότερη περιοχή. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πολύ καλό που σας επισκέπτομαι εδώ στην Αθήνα. Σας συγχαίρω πράγματι για την πολύ και σκληρή εργασία σας, αλλά και για την πρόοδο που έχετε σημειώσει το τελευταίο έτος. Υπάρχουν περισσότερα πράγματα να γίνουν φυσικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις που περιγράψετε και να κάνει προόδους σε τομείς όπως οι ιδιωτικοποιήσεις. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια δέσμευση επί της αρχής για την αναδιάθρωση του χρέους και μια συνακόλουθη πολιτική, έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα στο εγγύς μέλλον. Πιστεύω ότι η Ελλάδα παρέμεινε μέλος της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, το πίστευα ανέκαθεν και για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Και την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα τη Δυτική Ευρώπη. Συναντήθηκα με ομολόγους μου στις δυτικές πρωτεύουσες. Συζήτησα εκεί το ζήτημα που προέκυψε και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση είναι το σημαντικό κομμάτι. Κατόπιν θα μεταβώ στην Κίνα για τη συνάντηση του G20 και ένα από τα επιχειρήματα που θα ακούσουμε εκεί είναι πως είναι ιδιαίτερο σημαντικό να υποστηρίξουμε όλες τις οικονομίες, τις 20 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, να έχουμε μια δημοσιονομική συγκεκριμένη πολιτική έτσι ώστε να προωθήσουμε την ανάπτυξη ανά τον κόσμο. Και ανυπομονώ να έχουμε μια συζήτηση εδώ μαζί σας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα.